Έχετε νέο πρόεδρο μετά από μια εικοσαετία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι γεγονός ότι εχθές, κατά τη διάρκεια της γενικής μας συνέλευσης, παρέδωσε τη σκυτάλη ο αγαπητός θέος πρόεδρος πλέον Χάρης Λοϊζίδης μετά από 20 χρόνια. Να πούμε βεβαίως ότι έχει αφήσει ανεξίτηλο τη σφραγίδα του και τόσο στον Πασιξή όσο και ευρύτερα στην τουριστική βιομηχανία και ανέλαβε πλέον ο Θάνος Μιχαηλίδης ως νέος πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, γιατί φαντάζομαι ελέγχθηκαν και χθες, δηλαδή τι είναι αυτό που πρέπει άμεσα να ρυθμιστεί έτσι ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες για τον τουρισμό, γιατί κάπου είδα ότι υπάρχει μια επιβράδυνση στις τουριστικές κρατήσεις, όντως υπάρχει δηλαδή ένα μουδιασμά. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και είχαμε ακούσει διάφορες προβλέψεις ότι ενδεχομένως να αγγίζαμε τα νούμερα του 2019 κτλ. Φαίνεται ότι η κρατήση αυτή τη στιγμή είναι ναι μες σε καλούς ρυθμούς εννοώντας πάντοτε είναι καλύτερες από την περσινή χρονιά, όμως δεν είμαστε κοντά στο 2019. Αναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν διάφορες από τις προκλήσεις, κυρίως αυτή του εργατικού δυναμικού αλλά και του αυξημένου κόστους που υπάρχει σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Διαστόματος του Προέδρου της Δημοκρατίας είδαμε ότι θα γίνει προσπάθεια και από την και από το Δημόσιο και από την Πολιτεία, ούτως ώστε να εξεύρουμε λύσεις για να επερπηδήσουμε όλα αυτά, στο μέτρο των δυνατοτήτων βεβαίως, και από εκεί και πέρα να πορευθούμε προς την ανάκαμψη και ανάπτυξη. Τώρα εδώ μου λένε πολίτες ότι ένας τουρίστας λέει all inclusive μπορεί να έρθει με τα μισά λεφτά στην Κύπρο για μια εβδομάδα, ενώ για έναν Κύπριο πολίτη με την οικογένειά του θα χρειαστεί να πληρώσει πολύ περισσότερα σε ένα ξενοδοχείο για μια εβδομάδα. Γιατί, κύριε Ρουσουνίδη? Κοιτάξτε, οι μεμονωμένες κρατήσεις σίγουρα είναι πιο ακριβές από μια κράτηση την οποία έχει κάνει ένας ξένος μέσω ενός ταξιδιωτικού γραφείου. Το ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο έχει βεβαίως κρατήσει χιλιάδες δωμάτια, χιλιάδες διανυκτερεύσεις όπως ονομάζονται και έχει πάρει σίγουρα καλύτερη τιμή. Ναι, αλλά αν είναι οι τιμές ίδιες και στην Κύπρο θα είναι χιλιάδες και κρατήσεις από τον τόπιο τουρισμό, κύριε Ρουσουνίδη. Μπορεί να μην είναι οργανωμένα, αλλά είναι καλές τιμές, θα προσελκύσουν και περισσότερους τόπιους τουρίστες. Ναι. Εάν πάτε στα λεγόμενα booking engines, είτε πάμε εμείς που μπούμε τώρα στο διαδίκτυο, είτε κάποιος από τη Μεγάλη Βρετανία, θα δούμε την ίδια τιμή, δεν θα δούμε διαφορετική τιμή προς Θεού. Απλά είναι νομίζω κατανοητό από όλους όταν κάποιος έχει για παράδειγμα συμφωνήσει να νοικιάσει 1000 δωμάτια ένα χρόνο προηγουμένως, θα πάρει καλύτερη τιμή από μένα που θα μπω σήμερα στο διαδίκτυο και θα θέλω να πάω το Σαββατοκυριακό διακοπές. Γι' αυτό τον λόγο δηλαδή είναι πολύ πιο φθηνά, λέτε? Ξεκάθαρο, βέβαια, βέβαια. Δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές για εσωτερικές κρατήσεις. Είναι όχι, για όνομα του Θεού, αυτό μάλιστα. Δεν είναι. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριε Αποστόλου, καλό μεσημέρι.